Γεια σας παιδιά! Καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο του καναλιού «Παίξτε μαζί μου παιχνίδια για παιδιά». Σήμερα θα σας δείξω το δικό μου top 10 για τις πιο ιδιαστικές κλαπάτσες που υπάρχουν. Πάμε να δούμε τώρα τι βρίσκεται στη θέση νούμερο 10. Έχω βάλει αυτήν εδώ τη κλαπάτσα που έχει αυτό το πράσινο, ανοιχτό πράσινο χρώμα και μέσα έχει ένα χταπόδι. Νομίζω πως είναι αειδιαστική, αλλά όχι τόσο όσο οι επόμενες που θα ακολουθήσουν. Ας την κλείσουμε λοιπόν και να πάμε στην επόμενη, η οποία είναι στη θέση 9. Είναι αυτά εδώ τα sticky creatures, δηλαδή είναι τα πλασματάκια που κολλάνε. Για να βγάλω ένα. Κολλάει αρκετά. Είναι έτσι αρκετούτσικα αειδιαστικό. Μπορείτε αυτά να τα κολλήσετε στο ταβάνι ή κάπου έτσι για να τρομάξετε τους φίλους σας. Εκτός από αυτό το πράσινο, βγαίνει και σε αυτό το κόκκινο χρώμα. Είναι ένα μικρό καβουράκι. Πάμε να δούμε τώρα το επόμενο, το οποίο βρίσκεται στην θέση 8. Είναι αυτό, για να δω, αυτό εδώ. Μέσα σε αυτό το αυγό. Αυτό δεν είναι, δεν έχει τη μορφή χλαπάτσας ή γλίτσας. Έχει, είναι έτσι πλαστικό, αλλά πολύ εύκαμπτο. Και είναι έτσι ένα περίεργο έντομο, οπότε και αυτό το βρίσκω αρκετά αειδιαστικό. Ναι. Πάμε τώρα να δούμε την επόμενη αειδιαστική χλαπάτσα. Έχει αυτό το απέσιο καφέ χρώμα. Φαίνεται αρκετά ιδιαστικό γιατί μέσα βλέπετε ότι κρύβεται μία μύγα. Αυτό και το χρώμα του και το περιεχόμενό του είναι αειδιαστικό. Στην πέμπτη θέση τώρα είναι αυτή η μικρή squishy mess ball, η οποία είναι σε ένα πλαστικό κρανίο και αυτό την κάνει ακόμα πιο αειδιαστική. Βλέπετε και το κρανίο εδώ, τρομακτικό είναι. Τώρα, στη θέση 4 είναι αυτό το χταπόδι, το οποίο κολλάει αρκετά και είναι έτσι και αυτό σαν χλαπάτσα. Βλέπετε ότι γίνεται μία μάζα άμα το πλάσεις. Τώρα, στη θέση 3 είναι η χλαπάτσα Slime Hand. Οπότε την ανοίγουμε και πετάγεται αυτό το αειδιαστικό χεράκι μέσα από την κίτρινη χλαπάτσα. Αρκετά αειδιαστικό. Πάμε τώρα στο νούμερο 2. Το νούμερο 2 είναι αυτά εδώ τα μάτια, τα οποία κολλάνε πάρα πολύ, έχουν και αυτές τις λεπτομέρειες πάνω τους. Και επίσης τα βρίσκω και αυτά αρκετά αειδιαστικά. Τώρα στη θέση
νούμερο 1 είναι αυτό εδώ, το αειδιαστικό κυπελάκι, που μέσα έχει μία χλαπάτσα σε αυτό το χρώμα, για να σας το δείξω πάνω στο τραπέζι, και εσωτερικά κρύβει ένα όργανο. Νομίζω ότι είναι ένα αυτί κρυμμένο μέσα. Αυτό είναι ένα αυτί. Αυτό είναι στο νούμερο 1. Είναι αρκετά αειδιαστικό και στην υφή του και γενικά στο περιεχόμενό του. Δεν ξεκολλάει από τα χέρια. Φανταστείτε πόσο αειδιαστικό είναι. Νομίζω ότι ξέχασα να μετρήσω κάποιο. Ναι. Αυτό εδώ πέρα. Το οποίο ήταν στη θέση 7 και ξέχασα να σας το δείξω. Για να ανοίξουμε να δούμε τι είναι. Μοιάζει κάπως με αυτό. Ναι, είναι το 7. Περιέχει ένα μωρό alien, εξωγήινο μωρό, και αυτό αρκετά αειδιαστικό, μια περίεργη χλαπάτσα που είναι πολύ ελαστική και πλάθεται εύκολα. Μάλιστα, όλα ήταν αρκετά αειδιαστικά, αλλά το καλύτερο ήταν αυτό το οποίο περιείχε μέσα και ένα ανθρώπινο όργανο. Αυτό όχι και τόσο, αυτό καλούτσικο, αυτό είναι απέσιο λόγω χρώματος. Αυτό έχει πλάκα γιατί αν το πατήσεις βγαίνει από μέσα το χταποδάκι μας, το slime hand και φυσικά τα ματάκια. Και το χειρότερο όλων, αυτό εδώ. Η συσκευασία Terrible Organ. Που κάθε συσκευασία φυσικά έχει και διαφορετικά όργανα μέσα. Μην ξεχάσετε να μας αφήσετε από κάτω το σχόλιο σας για το ποια χλαπάτσα βρήκατε πιο αειδιαστική και ποια χλαπάτσα σας άρεσε περισσότερο. Είδαμε λοιπόν τις top 10 χλαπάτσες, τις πιο αειδιαστικές. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να πατήσετε απλά μου αρέσει ή μπορείτε να κάνετε δωρεάν εγγραφή στο κανάλι, έτσι ώστε να μαθαίνετε πάντα πρώτοι κάθε εβδομάδα τα καινούργια μας βίντεο. Μέχρι λοιπόν την επόμενη φορά, γεια σας!